Καλημέρα κυρία Κομνινάκα. Καλημέρα σας κυρία Λάπα και σε όλους τους ακροατές. Τι κάνετε, πώς είστε? Όσο μπορούμε είμαστε καλά. Ωραία, αισιοδοξία. Αισιοδοξία και δυναμικότητα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Πάμε να δούμε τώρα πώς έχετε δει καταρχήν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Φαντάζομαι θα συντάσσεστε με τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος ήταν πολύ δυναμικός χθες στο Βελίδιο. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος που έχει την εμπειρία από τα όσα έχει ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια και της καθημερινότητας που ζει, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί πραγματικά αυτή η υποτιθέμενη παροχολογία να κρύψει ότι η μεγάλη εικόνα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, αλλά αν θέλετε και τα όσα στη συνέχεια υπόσχεται από την άλλη μεριά και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να κρύψουν ότι το πακέτο στήριξης, το μεγάλο πακέτο στήριξης πάει κύρια, η μεγάλη κερδισμένη των εξαγγελιών είναι η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη που ωφελούνται πολλαπλά και από τα διάφορα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και από όσα έχουν προηγηθεί με το χτύπημα ουσιαστικά των μισθών, των εργασιακών σχέσεων, το ότι συνεχώς προσφέρονται φτηνοί εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, ενώ απ' την άλλη υποτιθέμενες παροχές προς το λαό είναι πραγματικά μηδαμινές σε σχέση με τη συνολική μείωση του εισοδήματός του και όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και βέβαια αυτό που έρχεται τώρα, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε βέβαια την εκτείναξη των τιμών, τη μεγάλη ακρίβεια στο ρεύμα, σε βασικά αντικείμενα, ούτε βέβαια να κρύψει το γεγονός ότι και σε αυτό το γύρο της καπιταλιστικής ανάπτυξης οι εργαζόμενοι παραμένουν με καθυλωμένους τους μισθούς, με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με τα δεκάωρα τα απλήρωτα. Αυτά πώς είναι δυνατόν να εξαφανιστούν, να αλλάξουν την κατάσταση με τα ψίχουλα που ανακοίνωσε πραγματικά ο Πρωθυπουργός αυτές τις μέρες? Ξέρετε τι νιώθω? Νιώθω ότι μετά τις εξαγγελίες αρχίζουν και γίνονται ξανά εξαγγελίες, είτε από τους υπουργούς είτε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Νιώθω ότι συμπληρώνεται το καλάθι της ΔΕΘ. Αυτό εσείς δεν το εισπράτετε? Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Υπουργός Εργασίας και λέει, σύμφωνα με την ανάπτυξη που περιμένουμε, αλλά και με αυτά που έχουμε δει για το δεύτερο τρίμηνο, θα έχουμε ακόμη και διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα να πάει από τα 600 κάτι στα 700 και μετά στα 730. Αυτό εσείς δεν το βλέπετε θετικό? Πρώτον, αυτή η ιστορία με τις εξαγγελίες δεν είναι καινούρια. Κάθε φορά στη ΔΕΘ συνηθίζεται, να το πούμε έτσι, το καλάθι που λέτε να γεμίζει και να ξαναγεμίζει, αλλά η γνώμη μας είναι ότι κυρίως στην πραγματικότητα γεμίζει με αέρα κουπανιστό. Γιατί δεν μπορεί να συζητάμε σήμερα, να ξεχνάμε, να το πούμε έτσι, τη μεγάλη απώλεια που έχουν ζήσει τα εισοδήματά τους οι εργαζόμενοι και το γεγονός ότι κάθε φορά οι ρυθμοί της ανάπτυξης που υποτίθεται αποτυπώνονται σε νούμερα δεν αλλάζουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους εργαζόμενους. Και να δούμε ότι η αύξηση των μισθών, οι μισθοί που παραμένουν εδώ και χρόνια καθυλωμένοι. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε σήμερα ότι όταν τα προηγούμενα χρόνια έχουν επέλθει απόλυτα των εισοδημάτων που έχει αγγίξει το 40%, να λέμε σήμερα ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ευχαριστημένοι με μια αύξηση που μέχρι τώρα, γιατί να δούμε τις διπλάσεις αυξήσεις, γιατί μέχρι τώρα είμαστε στην αύξηση του μισού των 50 λεπτών, αλλά και μια αύξηση που τελικά εξανεμίζεται το επόμενο λεπτό, όταν την ίδια στιγμή χρειάζεται να πληρώσει πανάκριβα το ρεύμα, πανάκριβα τα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, έχει πληρώσει και θα πληρώσει πολύ ακριβά τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη που θα κάνει απλησία στα βασικά αγαθά για τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους. Άρα τη στιγμή που οι επιχειρηματικοί όμιλοι κερδίζουν πολλαπλά, από την άλλη μεριά και τα στοιχεία, αν θέλετε, τα σημερινά στοιχεία και των μισθών και της απασχόλησης δείχνουν ότι ακόμα και η μικρή μείωση, να το πούμε έτσι, στην ανεργία έγινε με μείωση μισθών, με ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση στις εργασιακές σχέσεις, με δεδομένους τους νόμους
του νόμου του Χατζηδάκη των 10 ώρων απλήρωτων υπεροδιών. Καταλαβαίνω ότι με τέτοιους όρους προγραμματίζεται και γίνεται η ανάπτυξη, όπως βέβαια έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό λέμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει αποτύχει και από τη μια μεριά το μείγμα της περιοριστικής διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομίας που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, που και αυτό το πλήρωσε ο λαός με κούραμα των μισθών του, με αύξηση της φορολογίας, με χαράφια κλπ. Αλλά και η επεκτατική πολιτική που ουσιαστικά δίνει απλόχερα ενισχύσει στους επενδυτές. Τι εννοείται η επεκτατική πολιτική, δεν πρέπει να γίνονται επενδύσεις, κυρία Κομνηνάκα? Πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας? Η γνώμη μας είναι ότι σήμερα οι θέσεις εργασίας, οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να εξαρτώνται από οι επενδύσεις για τις θέσεις εργασίας. Σημαίνει κακοπληρωμένες και απλήρωτες εργασίες. Γιατί για να δοθούν αυτά τα χρήματα... Όχι πάντα. Και όχι σε όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που επιδοτούν και πρημοδοτούν με πάρα πολύ καλούς μισθούς και τα στελέχη αλλά και τους εργαζόμενους. Υπάρχουν όμως και επιχειρήσεις, όπως το λέτε, που μπορεί να είναι 10 ώρα, 12 ώρα. Τώρα βέβαια με την ψηφιακή κάρτα που θα ισχύσει, δεν βλέπετε ότι κάπως θα διορθωθούν τα πράγματα σε αυτό που λέμε ρεαλιστική οικονομία και αγορά? Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα και η ψηφιακή κάρτα για μας δεν είναι τίποτα άλλο από το να πούμε ότι να δίνει και από τη μια μεριά ένα προκάλεμα νομιμότητας, γιατί νομίζω ξέρουν οι εργαζόμενοι αν και πόσο λειτουργούν ή λειτουργήσαν τα προηγούμενα χρόνια οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σε αυτό έχετε ένα δίκιο, ότι θα πρέπει να ενισχυθούν. Σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Αλλά και στην πραγματικότητα, εμείς όταν ψηφίστηκε η ψηφιακή κάρτα, ότι αυτό που αποτυπώνει στην πραγματικότητα είναι αυτή τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενεργό και ανενεργό χρόνο. Ότι ακόμα πλέον και το διάλειμμα του εργαζομένου καταγράφεται ως μη ενεργός χρόνος, άρα θα πρέπει να τον δουλέψει στη συνέχεια ο εργαζόμενος. Όμως, πάμε να μην ξεφύγουμε όμως από τις εξαγγελίες. Ναι. Θέλω να μου πείτε τι διεκδικεί το ΚΚΕ. Μετά από αυτά που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό, έχουμε ακούσει και την κυρία Γεννηματά. Χθες μίλησε και ο κύριος Κουτσούμπας. Τι διεκδικεί, τι είπε ουσιαστικά ο κύριος Κουτσούμπας? Εμείς πραγματικά θεωρούμε ότι δεν μπορεί να σήμερα να θεωρείται, να το πούμε έτσι, δεδομένο για τη νέα γενιά, για τους εργαζόμενους συνολικά, ότι σε όλες τις φάσεις, να το πούμε έτσι, της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα βρίσκονται με καθυλωμένους μισθούς, με τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, με αγαθά που δεν θα μπορούν ούτε στο ελάχιστο να απολαύσουν. Θεωρούμε ότι σήμερα η μόνη διέξοδος για τους εργαζόμενους είναι πραγματικά ο αγώνας τους για ένα αξιοπρεπές εισόδημα και μισθούς, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς που δεν μπορεί να πηγαίνουν πίσω από να θεωρούν ως περασμένα, ξεχασμένα τις απώλειες των προηγούμενων χρόνων, για να καταργηθούν η αντιλαϊκή φορολογία, η έμεση φόρη και ουσιαστικά αυτοί να μετακυλιστούν στο μεγάλο κεφάλαιο που έχει μπουκώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που θα πρέπει να διεκδικηθεί είναι σταθερή δουλειά για όλους και όχι η προκλητική, να το πούμε έτσι, παροχή προς τις μεγάλες επιχειρήσεις τζάμπα εργαζομένων, επιδοτούμενων εργαζομένων που κρατάει για ένα εξάμηνο και στη συνέχεια απλά λειτουργεί ως ανακύκλωση της ανεργίας. Ένα σύγχρονο δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, παιδείας, που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά της κυβέρνησης να υποβαθμίζεται συνεχώς το δημόσιο σύστημα υγείας και να ανοίγει δρόμο στους ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σημαίνει να πούμε βέβαια, κυρία Κομνηνάκα, ότι το σύστημα παιδείας και υγείας, ας πούμε σε μια Γερμανία που είναι αμιγώς καπιταλιστική χώρα, δεν μπορείς να την πεις ότι είναι κάτι άλλο, είναι δωρεάν. Και είναι δωρεάν και δεν χρειάζεται ούτε ο γονιός να πληρώνει για φροντιστήρια, ούτε να ανησυχεί για το
σε ποιο πανεπιστήμιο θα πάει. Δεν υπάρχουν έκτροπα, είναι πάρα πολύ καλά τα πανεπιστήμια της Γερμανίας και αυτό κάτι μας λέει. Αν μια τόσο οργανωμένη χώρα όπως είναι η Γερμανία έχει πραγματικά δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, θα πρέπει μάλλον να το ακολουθήσουμε κι εμείς. Με ακούτε? Ναι, κυρία Κομνινάκα. Για να αποκαταστήσουμε την επαφή μας, μιλάω με τους ανταποκριτές γενικότερα των καναλιών αλλά και φίλους δημοσιογράφους οι οποίοι μένουν στη Γερμανία και μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση αυτό το γεγονός ότι είναι δωρεάν αυτά τα... Ναι. Δεν θέλω κανείς να με χαϊδεύει και να μου λέει πως μ' αγαπάει. Δεν θέλω κανείς να με αγγίζει. Δεν θέλω κανείς να με φυλάει. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι δωρεάν πραγματικά το σύστημα παιδείας και υγείας εκεί στη Γερμανία. Κυρία Κομνινάκα, σας έχω. Ναι, τώρα σας ακούω. Ναι. Λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Αν και ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να παίρνει να λέει την άποψή του. Αλλά είναι σημαντικό να μην ξαναπληρώνει ο γονιός, εκτός των έμεσων φόρων, να μην ξαναπληρώνει κανονικά και την υγεία και την παιδεία. Για το πρώτο ένσημο, τι γνώμη έχετε αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και μετά εξειδίκευσε ο κ. Χατζηδάκης? Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ειδικά για τους νέους εργαζόμενους αποτελεί τουλάχιστον εμπεγμό. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, στην πραγματικότητα τι είναι εξαγγέλει η κυβέρνηση, ότι θα επιδοτήσει για άλλη μια φορά τις επιχειρήσεις για να πάρουν, εξασφαλίσουν φθηνούς εργαζόμενους με ημερομηνία λήξης, την ώρα που την ίδια στιγμή έχει διαμορφώσει για τους νέους εργαζόμενους μια πολύ σκληρή εργασιακή πραγματικότητα που δεν μπορεί να αλλάξει, να το πούμε έτσι, με ένα εξάμηνο που στην πραγματικότητα και εκεί δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα, η σταθερότητα, ναι, η σταθερή δουλειά του και αυτό που πραγματικά δικαιούται σήμερα ένας νέος εργαζόμενος, αλλά το να κάνει ένα πέρασμα, να το πούμε έτσι, από τον εργασιακό βίο, που τελικά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το να λειτουργεί ως μια μόνιμη ανακύκλωση της ανεργίας. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές τέτοιου είδους προγράμματα που στην πραγματικότητα επιδοτούν τις επιχειρήσεις για να πάρουν φθηνούς εργαζόμενους. Και αν θέλετε, ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση και δείχνει και ένα κινησμό από τη μεριά της κυβέρνησης και συνολικά του αστικού κράτους, είναι αυτή η πρόταση για να δίνουν ουσιαστικά 16χρονα παιδιά από τις δομές πρόνοιας ως δώρο βοναμά σε επιχειρήσεις, τη λογική υποτίθεται της μαθητείας και της εργασιακής εμπειρίας και της απογευματοποίησης, την ώρα που το κράτος θα πρέπει να παίρνει μια άλλο είδους μέτρα για αυτά τα παιδιά, για να ολοκληρώσουν το σχολείο, για να έχουν μια δυνατότητα πρόσβαση στα πανεπιστήμια, για να μπορέσουν με όρους αξιοπρεπείς και έτσι όπως αρμόζει σήμερα τον 21ο αιώνα στους νέους εργαζόμενους, να διεκδικήσουν μια θέση στη δουλειά τους. Άρα εμείς δεν μπορούμε να θεωρούμε ως δώρο προς τους νέους εργαζόμενους το, να το πούμε έτσι, από τη μια να τους επιδοτούνται επιχειρήσεις για να τους πάρουμε μισθούς 300, 400 και 500 ευρώ, το να τους... Mm-hmm. Να τους χτυπάτε από την άλλη μεριά το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση με το προηγούμενο νομοθέτημα που έφερε η κυβέρνηση για τον υποτιθέμενο ατομικό κουμπαρά, που ο εργαζόμενος των 400 ευρώ θα πρέπει να αποταμιεύει και για τις ασφαλιστικές του εισφορές για να τις τζογάρουν μετά στις επιχειρήσεις και να περιμένει στον αιώνα τον άπαντα να πάρει μια σύνταξη. Mm-hmm. Και χίλια δυο άλλα τέτοια μέτρα που βιώνει δυστυχώς το πετσί του ο νέος εργαζόμενος και δεν μπορεί να βλέπει ως δώρο την προσφορά, να το πούμε έτσι, για φτηνή εργασία ενός εξαμήνου τη στιγμή που του έχουν διαμορφώσει ένα εργασιακό πλαίσιο. Κυρία Κομνινάκα, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρώτη μας συνομιλία. Εσείς διεκδικείτε από ό,τι βλέπω, στεναρά κατεβαίνετε στους δρόμους και νομίζω ότι η δουλειά του ΚΚΕ αυτό είναι, να διεκδικεί όσο περισσότερα για τον εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι και το καταλαβαίνουν και θα το κάνουν ακόμα και αν σήμερα μπορεί να βρίσκονται, να το πούμε έτσι, και πίσω από τις απαιτήσεις, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε σε ένα τέτοιο αδιέξοδο δρόμο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτά που είναι ρεαλιστικά για την εποχή. Καλή σας μέρα.